έχει σημασία ότι αυτά ελέγονται όταν όλοι οι άλλοι λαοί δεν εγνώριζαν να γράφουν. Δεν εγνώριζαν τον λόγων, τον έναρθρων λόγων. Και για να σας δώσω μία εικόνα του υψηλού ηθικού επίπεδου εκείνων των ανθρώπων, θα σας αναφέρω την περίπτωση του Πελοπίδου και της εταίρας η οποία ελέγεται το Καλιστό ή καλιστό ή το μία ετέρα, μία πόρνη της αριστοκρατίας ας πούμε, η οποία είχε ένα πανδοχείο. Τα πανδοχεία ήσαν κακόφημα. Γι' αυτό και λέγεται πανδοχείων. Δέχεται τους πάντας. Η ετέρα αυτή επληροφορήθη ότι η αστυνομία θα της κλείσει. Υπήρχε αστυνομία και λέγεται αστυνομία εκείνη την εποχή. Έχω σχετικά εκτός και ένα βιβλίο. Η αστυνομία λοιπόν θα της έκλεινε το πανδοχείο και πήγε στο φίλο της, το και γνωστό, τη, τον στρατηγό Πελοπίδα, και του είπε: Στρατηγέ μου, η αστυνομία θα μου κλείσει το πανδοχείο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πε στο φίλο σου, τον βιοτάρχη τον Επαμινόνδα, να μην μου κλείσουν το πανδοχείο. Ο Πελοπίδα, γνωστό στρατηγό, πηγαίνει στον Επαμινόνδα, τον ηγέτη των Θηβέων, και του λέει: Άκουσε, Επαμινόνδα, έχω μια φίλη την Καλιστό, την ετέρα, και έχει ένα πανδοχείο και η αστυνομία θα το κλείσει. Σε παρακαλώ πολύ να μην το κλείσουν. Και λέει ο. Επαμινόδα, δεν γίνεται, θα το κλείσουμε. Μα σε παρακαλώ, όχι, τίποτα, θα το κλείσουμε. Επιστρέφει στην Καλιστό και λέει: Καλιστό, με εγώ του τάπα, αλλά αυτό δεν ακούει και θα το κλείσει το πανδοχείο σου. Η Καλιστό, η οποία ήταν δυναμική γυναίκα, πηγαίνει η ίδια και βλέπει τον Επαμινόδα και του λέει: Επαμινόδα, είμαι η ετέρα η Καλιστό και έχω ένα πανδοχείο και θέλω να μου το κλείσουνε. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μην μου το κλείσουνε. Την κοιτάζει ο Επαμινόδα και τη λέει: Εντάξει δεν κλείσουμε. Και δεν τη το κλείνουν. Το πληροφορείται ο Πελοπίδα και γίνεται έξαλλο. Πηγαίνει λοιπόν στον Επαμινόδα και του λέει: Ελά, ρε, εγώ ο φίλο σου, εγώ ο στρατηγό, σου ζήτησα μία χάρη και δεν μου την έκανε. Και στη χάρη αυτή στη ζήτησε η πόρνη και τη την έκανε. Πάλι πράγματα αυτά. Και ακούστε απάντηση που δείχνει το υψηλό ήθο τη εποχή. Ο Επαμινόδα τον κοίταξε και του είπε: Πελοπίδα, αυτέ τι χάρε δεν τη ζητούν στρατηγοί. Θα τη ζητήσει μία πόλη, θα της την κάνουμε. Αλλά στρατηγή δεν ζητούν τέτοιες χάρες. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, έχουν συγκεντρωθεί και έχουν εκδοθεί σε βιβλία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έξω τα διδάσκονται, τα πληροφορούνται, τα μαθαίνουν, σπουδάζουν από αυτόν και εδώ στην Ελλάδα είναι παντελώς άγνωστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, όπω ο Αντισθένη, ο οποίο ήταν ο αρχηγέτης τη σχολή των κοινικών, όπω ο Πύρον, ο οποίο εφήρμοσε το λεγόμενο πυρώνιο δόγμα. Ποιο ξέρει ότι ο φιλόσοφο αυτό συνεδέεται πολύ στενά με τον βασιλέα Πύρο. Και μία μέρα ο βασιλεύς Πύρος του εξεμεστηρεύει τα σχέδιά του. Του λέει θα πάμε να κυρεύσουμε τους Αθηναίους, και μετά, μετά του λέει, θα εξτρατέσουμε, θα κατέβουμε στην Πελοπόννησο να καταλάβουμε και τη Σπάρτη. Και μετά, ε, μετά του λέει, θα περάσουμε απέναντι να νικήσουμε του Ρωμαίου, να καταλάβουμε τη Ρώμη. Και μετά, λέει ο φιλόσοφο, ε, μετά του λέει, θα πάμε στην Καρχιδόνα να καταλάβουμε και του Καρχιδονίου. Και μετά τι θα κάνουμε. Ε, μετά, Χριστιανέ μου, δεν είπε βέβαια Χριστιανέ μου, είπε καλέ μου, αυτή είναι η τρέχουσα Ε, μετά του λέει, θα καθόμαστε. Και ο φιλόσοφο ρωτά, τι δεν καθόμαστε από τώρα. Είναι ανάγκη να κάναμε όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο ξέρει τον Αρίστιπο από την Κυρίνη, ένα καταπληκτικό φιλόσοφο. Ζήτησε κάποτε μία χάρη από τον Τύρανο Διονύσιο. Ο Τύρανο δεν του έκανε τη χάρη και έπεσε στα πόδια του. Και μόλι έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε, του έκανε τη χάρη. Και μετά τον κατηγόρησαν. Δεν τρέπεσε ολόκληρο φιλόσοφο να πέφτει στα πόδια του Τυράνου. Απάντηση του Αριστήπου. απάντηση. Τι φταίω εγώ εάν ο Διονύσιος έχει τα αυτιά στα πόδια. Του το έλεγα έτσι και δεν μ' άκουε. Μόλις έπεσα στα πόδια του, με άκουσε. Όλα, όλα αυτά, που δεν είναι μόνο τα τέσσερα πέντε που σας είπα, έχω γράψει και ένα ειδικό βιβλίο που έχουμε 400 τέτοια ανέκδοτα, ε, δείχνουν ε, την ποιότητα, το σπινθυροβόλο ελληνικό πνεύμα, Όπω λέμε τώρα κάτι ηρωνίε για του Ποντίου, τότε λέγανε κάτι ηρωνίε για του Κυμαίου, του οποίου θεωρούσαν αφελεί. Και γίνεται ένα ναυάγιο, το πλοίο βουλιάζει <coughs> και ο καπετάνιος λέει: Αρπάχτε κάτι και πέστε στη θάλασσα. Και ο Κυμαίο αναφέρεται στα κείμενα ότι άρπαξε την Άγκυρα. Περιελήξα το Αγκύρα και έπεσε με την Άγκυρα στη θάλασσα. Όλα αυτά δεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού έρχεται στην Αθήνα ένα έμπορο, ο Ζήνων, από το Κίτιο, από την Κύπρο, με το καράβι του και όλη του την περιουσία μέσα, ή το έμπορος. Το καράβι βουλιάζει και κάθεται στην Αθήνα περίληπο. Και διάβαζε κάτι κείμενα για το Σοκράτη και είπε σε έναν παντοπόλη του λέει τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν πως του λέει δεν υπάρχουν και του έδειξε ένα που πέναγε τον κράτητα το Θηβαίο, κράτης ο Θηβαίος, μεγάλος φιλόσοφος ο οποίος περιεφρώνει τους ανθρώπους. Ακολούθησε τον, τον ακολούθησε, ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία ο Ζήνων ο μη Μην τον μπερδεύετε με τον Ζήνων τον Ελιάτη. Ακολούθησε με τη φιλοσοφία και τι είπε. Νίνε φλόικα ό,τι εναβάγηκα Το ταξίδι μου, εννοεί το ταξίδι της ζωής, πήγε καλά γιατί εναβάγησα. Υπάρχει λοιπόν... Αυτό ο πνευματικό χώρο που λέγεται αστεισμό, το χιούμορ δηλαδή, τον οποίο τον έχουμε καλύψει απόλυτα σε όλε τι διακλαδώσει, σε όλου του τομεί, χωρί ποτέ κάποιο άλλο ξένος λαό να προσφέρει κάτι. Ένα που να γράφει αστεία, ένα που να γράφει κομμωδίε δεν υπάρχει ούτε Ινδός, ούτε Πέρση, ούτε Αιγύπτιο κανεί. Απολύτω ουδή.